Θέλει να βάλει κάτω, ανοίγει μπροστά το γύρισμα, στην άδεια εστία σώζει σε κόρνερ ο Ξενοδόκοφ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία την χάνει για την Καλυθέα ο Μπέλης, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τώρα για να δούμε, βγαίνει ο Μπέλης, γύρισμα ο Ξενοδόκοφ. Το στην ήττα σοφαρίζοντας το 2-0 σε 2-2. Το σούτ του Μπέλη πάλι σε κόρνερ ο Ξενοδόκοφ. Ήδη σε μεγάλη βραδιά ο πορτιέρο της Αρναρέλης για το γύρισμα, σούτ ο Ξενοδόκοφ σώζει σε κόρνερ. Βάνοβιτς, Μπέλης έβαλε κάτω το σούτ, ξαφνικό κόρνερ από τον Ξενοδόκοφ. Πιο πλάγια το γύρισμα, Στεργίδη, σέντρα ή από κοντά για τον γκολ, μεγάλη ευκαιρία. Έστω στο αντίο της αναμέτρησης, Μονιάκης λοιπόν με πολύ φάλτσο, κεφαλιά, γκολ από τον Ξενοδόκοφ, απίστευτο. 1-1 ισοφάριση στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων από τον πορτιέρο της ΑΕΛ, ο οποίος σώζει το αίτητο και δίνει το βαθμό στην ομάδα της Λάρισας με αυτή την καρφωτή κεφαλιά, στην εκτέλεση κόρνερ από τον Μονιάκη. Πέφτουν ξεροί οι παίκτες Παναχαϊκής, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ο Ξενοδόχοφ που κατέβηκε από την άλλη πλευρά για να γίνουν περισσότεροι οι επιτιθέμενοι της ΑΕΛ, πήρε τη σωστή θέση, δεν τον φύλαξαν σωστά οι αμυνόμενοι της Παναχαϊκής και δίνει το βαθμό στην ΑΕΛ. Δείτε τα χαμόγελα, οι αγκαλιές δικαιολογημένα και πραγματικά ψυχρολουσία στους γηπεδούχους. Αυτή είναι η εκτέλεση με πολύ φάλτσο. Η κεφαλιά του Ξενοδόχοφ θα νικήσει τον αντίπαλό του πορτιέρο και από μία ακόμη οπτική γωνία. Κεφαλιά βαθμός, κεφαλιά ήττητο. Υποχρεωτική η μπάλα φτάνει στην περιοχή, το απευθεία σούτ, εντυπωσιακή απόκρουση. Δεν θα βρει αέρα και συνέχεια πέφτουν δύο παίκτες κάτω. Κλέβει την μπάλα ο Τσούκλος, πλασάρει και με διπλή προσπάθεια ο Ξενοδόχοφ μπλοκάρει την μπάλα. Κομεσίδης, Μαυριάς, νέο σούτ. Ενστικτόδης απόκρουση του Ξενοδόχοφ που ευνηδιάζεται στο 67. Μπαλαστήθηκε τώρα, για να δούμε, Ριζογιάννης πάλι πέρασε από το τοίχο, σώζει ο Ξενοδόχοφ, μεγάλη.